θυμάσαι το πρώτο τραγούδι που έγραψες? Το πρώτο όχι. Θυμάμαι ότι ξεκίνησα να γράφω ποίηματα. Ναι. Ξεκίνησα να γράφω ποίηση όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, στα 13-14. Αλλά γράφω και τραγούδια για παιδιά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το τραγούδο Παραμυθό Κόσμος, που είναι ένα CD που ετοιμάσαμε με πάρα πολύ αγάπη. Ένα διπλό CD στην Ελλάδα με πολύ μεγάλα ονόματα, τραγουδιστές και ηθοποιούς που συμμετέχουν σε 16 τραγούδια και 16 παραμύθια. Α, ωραία. Και αυτό κυκλοφορεί, ναι. Ελλάδα και Κύπρο. Κυκλοφορεί Ελλάδα και Κύπρο. Ναι. Και είναι μεγάλη τιμή, γιατί συμμετείχαν σε αυτό τραγουδιστές σπουδαίοι που πρώτη φορά, και ηθοποιοί που πρώτη φορά έκαναν κάτι για παιδιά. Ναι. Γιώργος Νταλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Βιτάλη, Λαβρέντης Μπαχερίτσας ήταν από τα τελευταία πράγματα που έχω γράφει πριν φύγει. Ναι. Κώστας Χατζής, Δημήτρης Μπάσης, η Ευρυδίκη, ο Χρήστος Οδάντης και πολλοί ηθοποιοί σημαντικοί, Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελένη Ράντου. Όλοι τραγουδήσανε για τα... Ναι, οι τραγουδιστές τραγούδησαν από ένα τραγούδι και οι ηθοποιοί πάνω από ένα παραμύθι. Πάντα αγαπούσα αυτό που λέμε το παστίτσο, που στην Κύπρο το λέμε μακαρόνια του φούρνου, της γιαγιάς. Ήταν πολύ ξεχωριστή η γεύση, οπότε νομίζω πως αυτή θα είναι η επιλογή μου. It's an amazing recipe. Thank you. This pasta, it does expand, so be careful. Don't think by putting it, if it's this half will feed, I'm telling you, ease of 4 to 6 people, okay? Okay. Λοιπόν, πάστα για το παστίτσιο από το Μίσκο. So we don't always like add that on pasticcio, but I love it. Γεια σας! Γεια σας! So I annoyed Chef Russell to put the torch. Pistachio? I thought we were adding a layer of pistachio on top. Shake your hips. These hips don't lie.